Είναι εποχή συμπλήρωση μηχανογραφικού για όλου του φίλου μα που δώσαν έτσι πανελλήνιε, βγήκαν οι βαθμοί του και τώρα θέλουν να δηλώσουν σε ποια σχολή θέλουν, θα ήθελαν να περάσουν. Και παίρνω πάρα πολλά μηνύματα για το βίντεο που είχα κάνει πριν 2 χρόνια που έλεγα για την δουλειά του νοσηλευτή, όσα πρέπει να ξέρει. Πάλι σήμερα θα μιλήσουμε για τον νοσηλευτή, για την νοσηλευτική και ό,τι έχει τριγύρω στο θέμα νοσηλευτικής, μιας και είμαι νοσηλευτής εδώ και 10 χρόνια γεμάτα, οπότε ξέρω 2-3 πραγματάκια έτσι να σας πω. Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο και σήμερα θα μιλήσουμε για την νοσηλευτική, για τον νοσηλευτή, για την Ελλάδα, για τα λεφτά που δίνει η Ελλάδα σε έναν νοσηλευτή, τέλος πάντων άμα διοριστήσει, άμα είσαι στον ιδιωτικό τομέα. Τι κάνεις σαν νοσηλευτής, ποια είναι τα καλά, ποια είναι τα κακά. Και κάτι που το πιστεύω 100%, η δουλειά του νοσηλευτή είναι ένα από τα πιο κακοπληρωμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα. Και γιατί είναι κακοπληρωμένο το επάγγελμα του νοσηλευτή στην Ελλάδα? Γιατί στο μυαλό του Έλληνα, στο μυαλό μάλλον στον ψυχισμό της ελληνικής κοινωνίας, θεωρείται ότι να είσαι νοσηλευτής, το λέει στην Ελλάδα νοσοκόμος, okay, να είσαι νοσηλευτής θεωρείται κάτι πάρα πολύ εύκολο, κάτι πάρα πολύ απλό και κάτι το οποίο μπορούν να το κάνουν όλοι. Και σε εισαγωγικά αυτό το πρόβλημα αυτής της ιδεολογίας ότι μπορούν να το κάνουν το επάγγελμα του νοσηλευτή όλοι επέρχεται από το ότι από 1000 διαφορετικά πράγματα, από 1000 διαφορετικές σχολές μπορείς να μπεις σε ένα μετά να διορθείς ένα νοσοκομείο και να σε λένε νοσοκόμο, νοσηλευτή. Το έχουν το ίδιο. Νοσοκόμος, μάλλον βοηθός νοσηλευτή είναι αυτός που έχει σπουδάσει 2 χρόνια ρε παιδί μου, είναι από ΙΕΚ, από ΤΕΕ, από ΟΑΕΔ, από ΙΕΚ τέλος πάντων, από ΕΠΑΛ, καταλάβατε. Αυτό που είναι 2 χρόνια ή 1 χρόνο τέλος πάντων. Νοσηλευτής είσαι όταν έχει σπουδάσει στο πανεπιστήμιο 4 χρόνια. Έχει τεράστια διαφορά και τώρα κάποιοι θα θυμώνουν γιατί στο προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει πριν 2 χρόνια αυτός ήταν ο μεγαλύτερος, η μεγαλύτερη μας μάχη που σε εισαγωγικά έριχνα άκυρο στους φίλους μας που είναι βοηθοί νοσηλευτές. Να πω κάτι απλά, για να δουλέψει ένα νοσοκομείο όλοι είναι πάρα πολύ χρήσιμοι, από την κοπέλα στην υποδοχή, από την κοπέλα που θα καθαρίσει, από τον άλλο που θα μαγειρέψει το φαγητό, από τον άλλο που θα είναι ασφάλεια, από τον βοηθό νοσηλευτή ο οποίος θα βοηθήσει τους ασθενείς να στρώσει τα κρεβάτια, να τους δώσει το φαγητό και ό,τι άλλο χρειάζεται, από τον τερματοφορέα, από τον νοσηλευτή ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα φάρμακα του ασθενή τέλος πάντων, σε ό,τι έχει να κάνει με τα φάρμακα και να μιλήσει με τον γιατρό να δει τι θα τον κάνουν τέλος πάντων, εξετάσεις και όλα αυτά. Τα λέω πάρα πολύ απλά, είναι και άλλα τα καθήκοντα εννοείται. Από τον γιατρό και από όλους αυτούς για να δουλέψει ένα νοσοκομείο πρέπει όλα αυτά να δουλεύουν τέλεια και πρέπει και όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, okay? Δεν όλα είναι, πώς να το πω, σε μια σειρά όλα τα κομμάτια αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το επάγγελμα του βοηθού νοσηλευτή ή του νοσοκόμου, να το πω πολύ απλά. Απλά στην Ελλάδα, λόγω, πώς να το πω, τους βόλευε σαν κράτος, σαν επιχειρήσεις να μας λένε όλους το ίδιο ότι είμαστε, μας χώναν όλους και κάναμε όλοι το ίδιο. Δηλαδή, εγώ στην κλινική που ήμουν στη Θεσσαλονίκη, σε όλους πάνω το ταμπελάκι έγραφε νοσηλευτής. Ενώ ο άλλος δεν είναι νοσηλευτής, okay? Έχει μεγάλη, μεγάλη διαφορά. Είναι όπως ο άλλος πάει και σπουδάζει ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Αριστοτέλειο, στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο, και άλλος είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός από ΙΕΚ. Είναι το ίδιο? Όχι. Αλλά γενικά στην ελληνική κοινωνία έχει κολλήσει αυτό ότι νοσηλευτής, νοσοκόμος, κάτι πολύ εύκολο, πολύ απλό. Και γι' αυτόν όλο τον λόγο, γιατί υπάρχουν από πάρα πολλές, πώς να το πω, από πάρα πολλά πράγματα μπορείς ο άλλος να σε προσλάβει σαν νοσηλευτή, σαν νοσοκόμο, όπως είπαμε, από τα ΙΕΚ, από τα... Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο να έχεις ένα πιστοποιητικό, ένα πτυχίο του στυλ νοσηλευτή νοσοκόμου, οπότε και η μισθή είναι πάρα πολύ μικρή. Και γι' αυτό είναι κακοπληρωμένο το επάγγελμά μας, γιατί υπάρχει πάρα πολύ κόσμος που σε εισαγωγικά κάνει αυτή τη δουλειά, οπότε πληρώνεται και πάρα πολύ χαμηλά. Στο εξωτερικό, ο νοσηλευτής αναγνωρίζεται. Ο νοσηλευτής λένε, ρε παιδί μου, είσαι νοσηλευτής. Okay. Το εκτιμούν σαν επάγγελμα, όπως και εδώ στην Κύπρο, που τα πράγματα είναι πολύ πολύ
πολύ καλύτερα σε σχέση με την Ελλάδα. Το εκτιμούν που είσαι νοσηλευτής, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην Αμερική πάνε. Στην Αμερική, άμα πας σαν νοσηλευτής, π.χ. νοσηλευτής χειρουργείου με εμπειρία ή νοσηλευτής εντατικής με εμπειρία, μπορεί να παίζει παραπάνω λεφτά και από τον καθηγητή πανεπιστημίου. Okay, δεν είναι κάτι απλό, είναι επιστήμη. Δηλαδή, ο άλλος το λέει, αυτή είναι η χαζομάρα στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα που είναι πολύ πιο δύσκολα και επειδή εμείς στο μυαλό μας τα έχουμε κάπως, τα θεωρούμε πάρα πολύ απλά. Αυτά με τα λεφτά, αυτά με το θέμα ΙΕΚ και όλα αυτά δεν θα τα αναφέρω παραπάνω. Πάλι από κάτω φίλοι αρκετοί θα μπουν στη διαδικασία να απαντήσουν ότι ρε παιδί μου, εμείς κρατάμε τα νοσοκομεία. Ναι, τα κρατάς τα νοσοκομεία πάρα πολλοί κόσμος τα προηγούμενα και αυτά τα χρόνια σαν από ΙΕΚ, αλλά αυτό είναι πρόβλημα της Ελλάδας, δεν είναι σωστό. Εσύ okay, κάνεις τη δουλειά σου, αλλά δεν είναι η δουλειά σου να δίνεις φάρμακα από τη στιγμή που είσαι από τα ΙΕΚ, okay? Είναι παράνομο, να το πω πάρα πολύ απλά. Δεν είσαι, πώς να το πω, καταρτισμένος να κάνεις αιμοληψία. Δεν είσαι καταρτισμένος να είσαι μέσα στην εντατική. Δεν είσαι καταρτισμένος να είσαι μέσα στα χειρουργεία. Όλα αυτά είναι, καταλάβατε, στην Ελλάδα πώς λειτουργούν όλα, μας βολεύει, μας κάνει, οπότε θα το κάνουμε. Αυτά με τα ΙΕΚ και αυτά. Πάμε στο θέμα νοσηλευτικής. Νοσηλευτική είναι σε πάρα πολλές πόλεις στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα, Γιάννενα, Λαμία, Λάρισα τέλος πάντων, και δεν ξέρω αν η σχολή που υπάρχει στο Διδημότυχο ανέκλεισε. Στο Ηράκλειο της Κρήτης υπάρχει σχολή νοσηλευτικής. Όλες οι σχολές νοσηλευτικής είναι ίδιες. Γιατί ένα παλικάρι με ρώτησε τις προάλλες, όλες οι σχολές νοσηλευτικής είναι ίδιες. Δεν έχει σημασία πού θα περάσει. Το πτυχίο σου μετά θα λέει τεχνολογικό πανεπιστήμιο, νοσηλευτική ρε παιδί μου. Όλα είναι ίδια. Η σχολή σαν σχολή δεν είναι δύσκολη. Okay? Δεν είναι καθόλου δύσκολη. Δηλαδή, άμα είσαι ένας νορμάλ μαθητής, ρε παιδί μου, φοιτητής, που ασχολείσαι με τη σχολή σου, δεν σου λέω εγώ να είσαι κανένα φυτό, να ασχολείσαι με την σχολή σου, okay? Να σε ενδιαφέρει, να σου το πω πολύ απλά, και να διαβάζεις αυτές τις 2-3 εβδομάδες τον Ιανουάριο και 2-3 εβδομάδες τον Ιούνιο, δεν σου λέω για κάτι παραπάνω, θα είσαι ένας πάρα πολύ καλός φοιτητής και θα τη βγάζεις τη σχολή σου με ένα πολύ καλό βαθμό. Χρειάζεται ο βαθμός, γιατί είναι μια σχολή εύκολη, οπότε ο βαθμός σε ξεχωρίζει από τους πολλούς, σε ξεχωρίζει λίγο. Και όταν λέω καλό βαθμό, εννοώ πάνω από 8, 8,5, 9. Οκ, okay, μπορείς να βγάλεις τέτοιο βαθμό, δεν είναι κάτι το τρελό. Αυτά με τη σχολή. Τώρα, σαν νοσηλευτής, γενικά θεωρώ ότι είναι ένα επάγγελμα που πρέπει να σου αρέσει για να μπορείς να το κάνεις και όλα αυτή. Γιατί με τα χρόνια σε κουράζει. Να μου πεις, πού ξέρω εγώ ότι θα μου αρέσει αυτό το επάγγελμα. Είναι ένα επάγγελμα που έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο στις δύσκολες του στιγμές, όταν πονάει, όταν δεν είναι καλά, στο θάνατο, στον πόνο, στη μυρωδιά, την κακή, στο σαν περιβάλλον εννοώ, στη βρωμιά. Γενικά έχει πάρα πολλά κακά και μπορούν πολλοί χαρακτήρες να μην το σηκώνουν αυτό το επάγγελμα, ρε παιδί μου. Γενικά από πάρα πολλούς συμφοιτητές που τελειώσαμε τότε τη σχολή, τέλος πάντων και την τελειώσαν τη σχολή κι αυτοί, το είπανε και από μόνοι τους ότι δεν θα ασχοληθούν με αυτό το επάγγελμα. Δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό των νοσηλευτών που τελειώσαν τη σχολή δεν θα το έκανε και σαν επάγγελμα, γιατί απλά ρε παιδί μου δεν τους άρεσε. Οπότε πρέπει σε αυτά που σου είπα εγώ, ρε παιδί μου, να σου αρέσει όλο αυτό, μάλλον να το πω διαφορετικά. Τα καλά που έχει αυτό το επάγγελμα, που είναι ότι βοηθάς, ότι όντως βοηθάς, ότι κάνεις κάτι σημαντικό στην καθημερινότητά σου από τη στιγμή που έχει να κάνει με την υγεία των ανθρώπων και βοηθάς όλο αυτό. Να το πω και πολύ απλά, νοσηλευτής τι είσαι? Είσαι ο βοηθός του γιατρού. Okay. Αν το επάγγελμα του γιατρού όλοι μας το αναγνωρίζουμε και λέμε πόσο σημαντικό είναι και πόσο ωραία πράγματα έχει την αναγνώριση ότι κάποιον άνθρωπο τον κάνεις καλά, και εσύ βοηθάς σε αυτό το κομμάτι ένας άνθρωπος να γίνει καλά με το δικό σου τρόπο, από τη δικιά σου έτσι πλευρά. Οκ, okay, δεν είσαι γιατρός, αλλά έχεις πάρα πολλά πράγματα να κάνεις στην καθημερινότητα ενός ασθενούς μέσα στο νοσοκομείο, το οποίο το βοηθάνε να γίνει καλά, και πραγματικά είναι κάτι που πολλές φορές στο αναγνωρίζει ο ασθενής, και αυτή είναι η μεγαλύτερη έτσι χαρά που θα πάρεις. Τώρα είναι ένα επάγγελμα, φίλη μου, το οποίο δεν έχει μέρες, δεν έχει αργίες, δεν έχει Κυριακές, δεν έχει Χριστούγεννα, δεν έχει, οι βάρδιες είναι πρωί, νύχτα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δηλαδή θα δουλεύεις και το βράδυ, ok. Είναι επάγγελμα το οποίο, αυτό που είπα, το πολύ σημαντικό, δεν πληρώνεται καλά στην Ελλάδα. Θα ξεκινήσεις με έναν βασικό μισθό, ok, αυτό που δίνουν όλοι. Και να σας πω και παράδειγμα,
παλικάρι που μου στείλε μήνυμα το προηγούμενο διάστημα πριν κάποιους μήνες, που δουλεύει στην κλινική που δούλευα, που είναι από τις μεγαλύτερες κλινικές της Θεσσαλονίκης, μπορεί να είναι και μεγαλύτερη πλέον. Δουλεύει στην εντατική, που η εντατική θα σου δώσει και κάτι λεφτά παραπάνω και έχει και υπεροπηρεσία, δουλεύει στην εντατική και με όλες τις Κυριακές του μήνα, με αργίες, με υπερορίες, που υπερορίες κάποιες φορές δεν τις πληρώνουν κιόλα. Με όλα αυτά βγάζει 1.100 ευρώ, τα οποία τα θεωρώ πάρα πολύ λίγα λεφτά. Γιατί κάνει όλα αυτά που σας είπα, Κυριακές, αργίες και στην εντατική και με προπηρεσία και παίρνει 1.100 ευρώ. Είναι πολύ λίγα τα λεφτά. Αυτό είναι το κακό με την νοσηλευτική, είναι πολύ λίγα τα λεφτά στην Ελλάδα. Και το ποιο είναι το κακό, ότι και να διοριστείς, δηλαδή και ο στόχος σου να είναι να διοριστείς στο δημόσιο νοσοκομείο, και εκεί είναι λίγα τα λεφτά και εκεί σε ξεκινάνε από πολύ χαμηλά. Okay? Δηλαδή είναι ένα επάγγελμα. Okay, στην Ελλάδα θα βρεις δουλειά, θα βρεις σχετικά εύκολα και πολύ εύκολα δουλειά, μας ενδιαφέρει να γίνεις νοσηλευτής, θα βρεις εύκολα δουλειά, αλλά τα λεφτά είναι λίγα. Αυτό είναι το μόνο αρνητικό, να το πω. Αλλά απλώνεται μπροστά σου πάρα πολύ, μπορείς να βρεις πολύ εύκολα δουλειά στο εξωτερικό σαν νοσηλευτής. Και μια συμβουλή που θέλω να δώσω σε όλους τους φίλους, γιατί πολλοί τώρα πριν ακόμα μπουν στη σχολή σκέφτονται τι μεταπτυχιακό θα κάνουν. Πιάσε δουλειά, δες τι σου αρέσει, γιατί μόνο όταν πιάνεις δουλειά και έχεις κανονική εμπειρία πάνω σε αυτό, βλέπεις τι σου αρέσει και ανάλογα τι σου αρέσει και στη χώρα που θα είσαι και εκεί που θα πας, τέλος πάντων, και εδώ στην Κύπρο έχει να κάνεις πολλά μεταπτυχιακά, δες τι μεταπτυχιακό θα κάνεις. Πάρα πολλοί φίλοι άλλοι τώρα ρωτάνε, νοσηλευτής έχεις ειδικότητες? Όχι. Στην Ελλάδα, όταν σπουδάζεις νοσηλευτική στα πανεπιστήμια, στα ΤΕΙ, τέλος πάντων, όλα αυτά, είναι μία νοσηλευτική. Λέγεσαι νοσηλευτής. Δεν υπάρχουν ειδικότητες, δεν υπάρχει νοσηλευτής χειρουργείου, νοσηλευτής θαλάμου, τίποτα. Είσαι νοσηλευτής, τίποτα άλλο. Μετά, σαν εμπειρία, θα αποκτήσεις μια ειδικότητα, να το πω, που πάλι δεν θα είναι γραμμένη κάπου. Απλά μετά, άμα έχεις δουλέψει χρόνια στο χειρουργείο ή έχεις δουλέψει χρόνια στο θάλαμο, ρε παιδί μου, στο βιογραφικό σου πάνω γράφεις, ρε παιδί μου, είμαι νοσηλευτής θαλάμου ή νοσηλευτής χειρουργείου, και είναι σαν ειδικότητα, να το πω πολύ απλά. Αλλά σαν πτυχίο δεν έχεις ειδικότητα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω στο εξωτερικό, άμα αυτοί που σπουδάζουν νοσηλευτική, άμα παίρνουν ειδικότητες, αλλά στην Ελλάδα δεν έχουμε ειδικότητες πάνω στο πτυχίο. Θα χαρώ από εσάς τους φίλους που όντως ενδιαφέρεστε για την νοσηλευτική από κάτω να μου γράψετε ό,τι θέλετε. Ξέρω ότι σε όλους απαντάω. Γενικά, παιδιά, να ξέρετε ότι είναι ένα δύσκολο επάγγελμα. Ένα επάγγελμα είναι δύσκολο, όχι πολλά πράγματα τα συνηθίζεις, αλλά είναι ένα επάγγελμα από τη στιγμή που έχεις να κάνεις με τον άνθρωπο και με τον άνθρωπο που είναι στα δύσκολά του, στον πόνο του, στον θάνατο, στην αρρώστια, τέλος πάντων. Είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολο επάγγελμα, είναι μάλλον δύσκολες οι συνθήκες, να το πω πολύ απλά. Οπότε πρέπει πραγματικά να σας αρέσει όλο αυτό, πρέπει πραγματικά να σας αρέσει για να μπορείς να το κάνετε για πολλά χρόνια αυτό το επάγγελμα και να είναι και το βασικό σας έτσι επάγγελμα. Σημείωση, εγώ δεν ήταν το όνειρό μου να γίνω νοσηλευτής, σε καμιά περίπτωση δεν το είχα καθόλου στο μυαλό μου την νοσηλευτική, απλά έτυχε να μπω, έτυχε να τελειώσω και έτυχε και να πιάσω δουλειά, τέλος πάντων. Απλά μου αρέσει, γιατί πραγματικά νιώθω ότι κάνω κάτι χρήσιμο στην καθημερινότητά μου. Γιατί πολλοί φίλοι μου γράφουν σχόλια στα βίντεο που κάνω, δεν ξέρουν τι δουλειά κάνω, μου λένε εσύ πώς σχολιάζεις και τι κάνεις στη ζωή σου. Το λέω πάρα πολύ έτσι και χωρίς έτσι εγωισμούς και χωρίς να θεωρώ κάτι. Θεωρώ και νιώθω ότι κάνω κάτι χρήσιμο. Δεν λέω ότι κάνω το καλύτερο επάγγελμα, το πιο δύσκολο ή το πιο τέτοιο. Υπάρχουν πολλά επαγγέλματα που είναι πολύ πιο χρήσιμα από το δικό μας. Αλλά νιώθω πραγματικά ότι κάνω κάτι χρήσιμο στην καθημερινότητά μου και με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο βοηθώ κάποιους ανθρώπους να γίνουν λίγο έτσι καλύτερα. Οπότε αυτά λοιπόν, φίλοι μου, και σήμερα από μένα έτσι με το θέμα της νοσηλευτικής. Περιμένω τα σχόλιά σας και τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Bye bye.